Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Στέργιο Ξυστούρη, ο οποίος σήμερα είχε καθήκοντα πρώτου coach στην απουσία του coach λόγω COVID. Κύριε Ξυστούρη, δύσκολη ήττα σήμερα, ειδικά μετά από την ήττα από την Ομόνια και πάλι στο τέλος, στην λήξη ενός αγώνα. Πλέον πώς θα διαχειριστείτε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο πιθανόν να σας κρατάει πιο χαμηλά από ό,τι θα ελπίζατε στην βαθμολογία? Δύο ήττες οι οποίες κριθήκαν στο τέλος και τα δύο τα παιχνίδια κριθήκαν στις λεπτομέρειες. Έπρεπε να διαβάσουμε πιο καλά τα εύκολα καλάθια που είχαμε. Κάναμε κάποια βιαστικές επιθέσεις, κάποια βιαστικά σούτ και αυτό δεν μας βγήκε. Σήμερα τι πήγε λάθος, διότι πέρα από το Φίνκε που έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, δεν είχε στηρίγματα. Αυτό ήταν το κλειδί που έπαιξε ρόλο στο τέλος. Να δώσουμε βάση στις λεπτομέρειες από δική μας πλευρά, ότι δεν διαβάσαμε τόσο καλά όσο έπρεπε να διαβάσουμε. Στους παίκτες σας τι θα πείτε τώρα? Ήταν μια δύσκολη βραδιά σε ένα γήπεδο δύσκολο. Πώς θα πάτε στη συνέχεια, τι θα πείτε τώρα στα αποδυτήρια και πώς θα κινηθείτε στη συνέχεια? Όντως είναι κάτι τέτοια ντέρπι, είναι δύσκολα. Είναι... Νικητής είναι αυτός που θα προσέξει περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά συνεχίζουμε με την ίδια δουλειά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο, κάτι πιο λίγο. Τα ίδια που θα λέγαμε και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, στα υπόλοιπα παιχνίδια. Το πρωτάθλημα ακόμα έχει μια αγωνιστική. Μπαίνουμε στα play-off, οπότε θα είμαστε όσο πιο συγκεντρωμένοι γίνεται, για το καλύτερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.